ξεκίνησαν τα βάσανα τα φετινά για την ομάδα του ΓΑΣ. Ο Λεοκλής Λεμονίδης, γνωστά λιμέρια, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά πράγματα για τον ίδιο αλλά και για την Β' Εθνική. Πώς θα βρεις τα πράγματα εδώ μετά από απουσία σχεδόν 1,5 χρόνο ή 2 χρόνια? 2 χρόνια. Δεν είναι καθόλου βάσανα καταρχήν. Είναι ευχαρίστηση για μας, το περιμέναμε πώς και πώς να αρχίσουμε την προετοιμασία μας. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά, ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια υγιή προετοιμασία, να μην έχουμε τραυματισμούς δηλαδή. Όλα τα παιδιά είναι εδώ και συμμετέχουν. Είμαστε αισιόδοξοι για την καινούργια χρονιά. Έχω πολλούς αθλητές, είναι όλοι ορεξάτοι, είναι νεαροί. Τα βλέπω πάρα πολύ καλά δηλαδή. Από αυτά τα μέχρι τώρα που έχεις έτσι λάβει από την κατηγορία, πώς πιστεύεις θα είναι το φετινό πρωτάθλημα, αν και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει έτσι? Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει, ακόμα οι μεταγραφές γίνονται και ακόμα δεν μπορούμε να σχηματίσουμε εικόνα. Δηλαδή, π.χ. ένας Μακεδονικός που ήταν υποδιάλυση ξαφνικά κάνει ομάδα με χειρές μεταγραφές. Θα δούμε. Εμείς δεν κοιτάμε τους άλλους, έχουμε κάνει την ομάδα μας από νωρίς, έχουμε κλείσει, οπότε δουλεύουμε μόνο για εμάς. Φέτος, μάλλον σήμερα είναι φιλικό παιχνίδι με το Λεύκη, που θα εξακολουθήσουν να έχουμε και άλλα φιλικά για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας. Καταρχήν για το σημερινό να πω ότι πιο πολύ είναι ένα χαλάρωμα περισσότερο ψυχολογίας για τους παίκτες, γιατί όλο προπόνηση κάνουμε 2 εβδομάδες, δεν είμαστε σίγουρα έτοιμοι και εμείς φαντάζομαι και ο αντίπαλος. Έχουμε το άλλο Σάββατο να πάμε μέσα στην Ξάνθη για να παίξουμε το δεύτερο φιλικό μας. Θα παίξουμε 2 φιλικά με την Ελευθερούπολη που είναι στην Α2 κατηγορία. Θα παίξουμε 1 φιλικό με την Καβάλα. Έχουμε το μάτς του Κυπέλου με τον Αμίντα στις 30 του μηνός που και αυτό το βλέπουμε σαν φιλικό. Εντάξει, νομίζω θα το γεμίσουμε το πρόγραμμά μας. Το γεγονός, coach, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι για το κλειστό? Αυτό θα έχει ένα αρνητικό σε περίπτωση που δεν μαζευτεί ο κόσμος, θα έχουμε κάποια προβλήματα? Για το κλειστό να ρωτήσετε τους υπεύθυνους, όχι εμάς. Και εμείς περιμένουμε απάντηση από σένα για το κλειστό, ναι. Σίγουρα υπάρχει αντίκτυπο σε εμάς, γιατί προπονούμαστε εδώ. Τώρα από εβδομάδα θα φύγουμε, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία τα πρωινά, μπαίνουν και το πρόγραμμα των ακαδημιών. Θα πάμε στο Πανεπιστημιακό να δουλέψουμε. Θα είμαστε λίγο πρόσφυγες από εδώ και από εκεί. Μας είπαν ότι ίσως παίξουμε στο κλειστό, αλλά μόνο να παίξουμε χωρίς προπονήσεις. Είμαστε λίγο στεναχωρημένοι με αυτό το θέμα, ναι. Λοιπόν, είχαμε κλείσει μαζί την περσινή σεζόν με χαμόγελα και ευτυχία για το ΓΑΣ, κατακτώντας το κύπελλο Κασαμάθ. Πώς βλέπεις την φετινή χρονιά υπό διαφορετικές συνθήκες, μια μεγαλύτερη κατηγορία, αξιόλογους αντιπάλους, πώς το βλέπεις όλα αυτά, Αντρικό? Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αγωνιστούμε και σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τα προσόντα. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για εμάς είναι να κάνουμε την προετοιμασία, να είμαστε όλοι υγιείς, να δέσουμε σαν ομάδα και από εκεί και πέρα οι στόχοι θα καθοριστούν από τον προπονητή και εμείς είμαστε όλοι έτοιμοι να ακολουθήσουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Από την περσινή χρονιά μέσο όρο ηλικίας ήταν αρκετά χαμηλό και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν πέραν για πέραν πολύ σοφό, να το πω. Κάτι τέτοιο πάει να γίνει και φέτος και λογικά θα είναι και το μεγάλο κλειδί για την ομάδα, έτσι δεν είναι, Αντρικό? Ναι, η ομάδα είναι νεανική, ο κορμός έχει παραμείνει ίδιος. Κάποιοι παίχτες είναι καινούργοι, κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι που ήταν και πέρσι και έχουν κουμπώσει με την ομάδα παρέμειναν και θα δώσουν αυτή την εμπειρία που ίσως μας λείπει, εγώ δεν πιστεύω ότι μας λείπει. Τώρα είμαστε μια νεανική ομάδα, όπως σας είπα, θα τρέξουμε, θα πιέσουμε, θα δώσουμε δύναμη σε ό,τι κάνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σύν για μας. Πώς είδες τα πράγματα από την έλευση σου εδώ στην Κομωτινή? Εντάξει, πολύ καλά, υπάρχει η οργάνωση αρκετά καλή, η ομάδα είναι βασισμένη σε ένα κορμό από πέρσι, έχουν γίνει κάποιες προσθήκες με μένα, το Σιγκούνα, το Φιλοξενίδη, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον τώρα. Θέλουμε δουλειά σίγουρα. Για μένα είναι νέα ομάδα, οπότε θέλω σίγουρα χρόνο προσαρμογής. Είμαστε αισιόδοξοι, δουλεύουμε
και ελπίζουμε να μπει στο γήπεδο. Είναι μια κατηγορία αρκετά απαιτητική με αντιπάλους ιστορικούς, να το πω έτσι. Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του ΓΑΣ, ούτως ώστε να καταφέρει να πετύχει τους στόχους απέναντι σε κάποιες ομάδες ιστορικές, έτσι. Είναι μια καλή κατηγορία, καλός κακός. Έχει τις ιδιαιτερότητες σίγουρα. Πιστεύω ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι, κάνουμε ό,τι μας λέει ο coach και είμαστε βασισμένοι σε ένα πλάνο σαν ομάδα και σαν μονάδες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καθένα. Τώρα αν πάμε ως μονάδες, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κανέναν. Είναι καθαρά ομαδικό, μόνος δεν μπορεί να κερδίσεις. Οπότε αυτό που είπαμε, μένουμε στο πλάνο. Coach, ξεκινάνε, είπα και προηγουμένως, τα βάσανα στον Νεοκλή. Αυτός βέβαια μου είπε δεν ξεκινά καθόλου τα βάσανα, είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Πώς βλέπεις τη φετινή πορεία του Λεύκη που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παραμείνει στη Β' Εθνική και όχι μόνο να παραμείνει και να δείξει ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη για το θρακιώτικο μπάσκετ? Εντάξει, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας μας. Μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούμε να μιλήσουμε. Θέλουμε τα καλά παιδιά που έχουμε να γίνουν καλή ομάδα. Και το δεύτερο πράγμα που ευχόμαστε είναι να είναι όλοι υγεροί, να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε προβλήματα. Από εκεί και πέρα για το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, θα μπορούμε να μιλάμε αφού περάσει ένα διάστημα 4-5 εβδομάδες. Με τα γραφικά έχουμε κλείσει, περιμένουμε κάποιες άλλες προσθήκες? Όχι, τελειώσαμε. Προχθές πήραμε και έναν παίχτη από τη Σερβία και τελειώσαμε με αυτό. Και ξεκινάμε σήμερα με το φιλικό, δυνατό φιλικό, αλλά περισσότερο είναι ασφαλώς προπονητικού χαρακτήρα από ό,τι αντιλήφθηκα και εγώ. Πώς βλέπεις τη χρονιά φέτος? Χρονιά αναμένεται δύσκολη. Ό,τι και να πούμε, οι ομάδες στην κατηγορία φέτος είναι πάρα πολύ δυνατές όλες. Τώρα αυτό το φιλικό είναι ένα δεύτερο ομάδα προετοιμασίας. Είμαστε, έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε ακόμα, αμυντικά, επιθετικά, πνευματικά. Και θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε καταφέρει να προπονήσουμε αυτό το διάστημα. Ο Λεύκηπος έχει καταγράψει όλο αυτό το διάστημα που είναι στη Β' Εθνική ότι ήρθε για να παραμείνει. Ποιο είναι το μυστικό, πιστεύεις, που καταφέρει αυτή η ομάδα να διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το θρακιώτικο μπάσκετ στη Β' Εθνική? Σίγουρα μεγάλο ρόλο σε αυτό το επίτευγμα παίζει ο οργανισμός, η διοίκηση δηλαδή, που είναι σταθερή όλα αυτά τα χρόνια με σταθερές παροχές τόσο στους παίκτες, προς προπονητές και σε όλο το προπονητικό επιτελείο. Και εμείς από τη μεριά μας, επειδή η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας, προσπαθούμε να τους κάνουμε χαρούμενους, να μην τους απογοητεύσουμε.